Να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Νίκο Παραγιό, αυτοδίτη. Το παρακολουθήσατε κι εσείς το περιστατικό αυτό. Φαντάζομαι ότι το συγκεκριμένο σημείο πρέπει να είναι πολύ επικίνδυνο για να επιχειρήσουν να κάνουν οι δίτες έτσι μια κατάδυση εκεί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, πράγματι το σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο στην πρόσβαση και φυσικά δεν είναι εύκολο στην κατάδυση. Είναι ένα πολύ δύσκολο κατάδυση σημείο. Εμείς προσωπικά ως σχολή ποτέ δεν το χρησιμοποιούμε. Ξεπερνά τα όρια της κατάδυσης αναψυχής. Και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε τέτοιο ρίσκο σαν σχολή. Η ομάδα των τριών πήρε μόνη της την απόφαση να καταδυθεί σε αυτό το σημείο. Το έκανε. Δυστυχώς δεν είχαν το κατάλληλο εξοπλισμό. Πιθανόν, όχι πιθανόν, σίγουρα δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση. Με αποτέλεσμα να συμβεί το μοιραίο. Άρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε από το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, ειδικά για την κατάδυση σε ένα τόσο επικίνδυνο σημείο της περιοχής. Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια ξανά με τον κύριο Παραγιό για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο One Direct Weekend και πριν συνεχίσουμε τη σύνδεσή μας με τον κύριο Παραγιό από την Κάρπαθο για να δούμε τελικά το θέμα με τους αυτοδίτες, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Θα κάνουμε έτσι στη συνέχεια. Να είστε καλά. Θα κάνουμε συνέχεια μια ωραία κουβέντα, μόνο μια άνω τελεία, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας με τον κύριο Παραγιό, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τους δύο δίτες που δυστυχώς γράφτηκε έτσι ένα άσχημο φινάλε. Είχαμε μείνει στο αν τελικά πληρούσαν τις προϋποθέσεις, η προσπάθειά τους πληρούσε τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί κάθε προσπάθεια κατάδυσης, είτε είναι λιγότερο είτε πιο επικίνδυνο ένα σημείο στο οποίο επιχειρεί κάποιος δίτης. Η συγκεκριμένη μορφή κατάδυσης που προσπαθήσαν να κάνουν τα τρία άτομα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και θέλει ιδιαίτερη εκπαίδευση. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει σπουδαία κατάδυση. Προφανώς τα άτομα δεν είχαν το κατάλληλο εξοπλισμό, δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση, υπερεκτιμήσαν τις δυνατότητές τους με αποτέλεσμα να επέλθει το μοιραίο. Η αλήθεια είναι ότι όπου και αν προσπαθήσει κάποιος, γιατί δεν είναι και ένα εύκολο πράγμα το να γίνονται έτσι καταδύσεις, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πόσο μάλλον σε ένα τόσο επικίνδυνο σημείο. Υπάρχουν σε αυτά τα σημεία έτσι κάποιες ανακοινώσεις που γίνονται στους δίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο σημείο, τι πρέπει να προσέχουν, τι πρέπει να έχουν. Το κάθε σημείο από μόνο του δεν μπορώ να πω ότι είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο γίνεται όταν εμείς οι δίτες αγνοήσουμε βασικούς κανόνες κατάδυσης. Προφανώς η ομάδα τριών ατόμων δεν πήρε τις κατάλληλες πληροφορίες, δεν ζήτησε πληροφορίες, δεν ρώτησε. Καταδύθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η πόρτα της σπηλιάς είναι στα 43 μέτρα και μετά φαράγγι, σπηλαιώσεις και δεδαλώσεις φτάνει μέχρι και τα 50-60 μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν γίνεται κατάδυση σε τέτοιο σημείο αν δεν παίρνουμε την κουκάλα και μάθει που κάνουμε. Είναι σαν να θέλουν να αυτοκτονήσουν. Είναι έγκλημα να τέτοιο αυτό. Λοιπόν, εμείς κρατάμε πάντως αυτό που είπατε, ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Να σας ευχαριστήσω. Θέλει προσοχή, πρέπει να τηρούνται κανονισμοί κατά γράμμα. Παράβλεψη κανονισμών σημαίνει ατύχημα. Δυστυχώς, όποιοι ασχολούνται με την κατάδυση θα το ξέρουν. Είτε κάνουμε κατάδυση αναψυχής, είτε τεχνική κατάδυση, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή κατάδυσης, εάν δεν ακολουθούνται οι κανονισμοί, σημαίνει ατύχημα. Εξαιρετικά. Όπως οποιαδήποτε δραστηριότητα ρίσκου. Βέβαια, εξαιρετικά σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.